Πάμε να κλείσουμε. Έχουμε κι άλλη ζωντανή σύνδεση. Καθώς σήμερα είχαμε την εκδήλωση ενός εντυπωσιακού φαινομένου και αναφέρομαι στην μερική έκλειψη ηλίου. Μπορούμε να δούμε λίγο κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο μέσα από ένα βίντεο το οποίο βρήκαμε στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια τώρα, από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, θα μας τα πει ο κύριος Χαρμανδάρης καλύτερα, της μερικής έκλειψης η Σελήνη παρεμβάλλεται μεταξύ ήλιου και γης, καλύπτοντας εν μέρη τον ηλιακό δίσκο. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Δεν ξέρω κατά πώς το είδαν βέβαια και πώς το είδαν. Εμείς παρακολουθούμε τώρα ένα βίντεο από ολική έκλειψη. Να πούμε ότι σήμερα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο ήλιος κάλυψε ένα μικρό κομμάτι. Και όσα διαβάσαμε έτσι διαδικτυακά, προέτρεπαν τους ανθρώπους να το δουν με προσοχή, με ειδικά γυαλιά δηλαδή. Θα μας τα πει ο κύριος Χαρμανδάρης, ο διευθυντής του Αστεροσκοπίου Σκίνακα και διευθυντής Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Την καλησπέρα μας, κύριε Χαρμανδάρη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε? Μια χαρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για ακόμα μια φορά. Εντυπωσιακό το φαινόμενο. Πόσοι το είδαν τώρα, αν το είδαν κάποιοι, αν το παρατήρησαν κάποιοι? Το φαινόμενο της έκλειψης είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά όπως είπε και η συνεργάτη δάσας, είναι εντυπωσιακό όταν η έκλειψη είναι ολική, δηλαδή όταν ο δίσκος της Σελήνης καλύπτει πλήρως τον ήλιο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από εκεί που έχουμε μέρα να γίνει νύχτα. Αυτό που έγινε σήμερα, είχαμε μία μερική έκλειψη ηλίου, όπου ο δίσκος της Σελήνης κάλυψε κατά το μέγιστο το 1 τέταρτο του δίσκου του ήλιου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, επειδή ο ήλιος είναι πάρα πολύ φωτεινός, παρά το γεγονός ότι το 1 τέταρτο του φωτός δεν έφτανε σε εμάς, να μην καταλάβουμε και πολλά πράγματα, γιατί πολύ συχνά όταν έχεις και ένα έτσι ελαφρό σύννεφο μπροστά από τον ήλιο, εξακολουθούμε να έχουμε μία πολύ φωτεινή ημέρα. Οπότε νομίζω ότι αρκετοί από εμάς, τουλάχιστον όσοι δεν είχαν ενημερωθεί για το φαινόμενο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θα κατάλαβαν ουσιαστικά και κάτι ιδιαίτερο. Το φαινόμενο το πιο συγκεκριμένο παρατηρείται εντονότερα σε κάποιες περιοχές και σε κάποιες άλλες όχι? Ναι, είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Αυτό το οποίο γίνεται, η Σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στη Γη από ότι στον ήλιο. Αλλά τελείως συμπτωματικά, το μέγεθός της, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τη Γη, είναι συγκρίσιμο με τον ήλιο. Με αποτέλεσμα, αν βρεθεί ακριβώς ανάμεσα στον ήλιο, να πέφτει η σκιά της πάνω στη Γη και η σκιά αυτή που έχει ένα μέγεθος περίπου όσο η Κρήτη, γύρω στα 250 χιλιόμετρα, 300 χιλιόμετρα είναι η σκιά της Γης, της Σελήνης πάνω στη Γη, αν βρίσκεστε στο σημείο αυτό της σκιάς, θα είναι τελείως σκοτάδι. Αν δεν είστε στη σκιά, θα έχετε μερική έκλειψη. Και μάλιστα, κύριε Χαβανδάρη, τον επόμενο μήνα, τώρα τον Νοέμβριο, περιμένουμε ένα αντίστοιχο μεγέθους φαινόμενο. Το Νοέμβριο θα έχουμε έκλειψη Σελήνης, όχι ήλιου, αν σε αυτό αναφέρεστε νομίζω. Σωστά, σε αυτό. Η επόμενη έκλειψη, η οποία μπορεί να γίνει, θα είναι ορατή από την Ελλάδα και θα είναι και αυτή η μερική, είναι μετά από 5 χρόνια, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2027. Τότε είναι η επόμενη. Εκλήψεις έχουμε κάθε χρόνο σχεδόν 2 φορές το χρόνο, απλώς δεν είναι ορατές από κάθε σημείο της Γης. Πρέπει να τύχει και να βρίσκεστε σε αυτά τα 300 χιλιόμετρα τη σκιά, η οποία κινείται έτσι με πολύ μεγάλη ταχύτητα πάνω στην επιφάνεια της Γης. Διαβάζουμε βέβαια ότι σε κάποιες περιπτώσεις ελοχεύουν κίνδυνοι σε κάποιους οι οποίοι επιθυμούν να παρατηρήσουν το φαινόμενο. Έχουν βάση αυτοί οι ισχυρισμοί? Ναι, έχουν βάση αυτοί οι ισχυρισμοί και αυτό γίνεται λίγο κατά λάθος τις περισσότερες φορές, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, αν στρέψουμε τα μάτια μας προς τον ήλιο, ο ήλιος είναι πολύ φωτεινός και στρέφουμε το βλέμμα μας πολύ γρήγορα μακριά από τον ήλιο. Αν έχουμε έκλειψη ήλιου, ας πούμε για παράδειγμα μερική, στην προσπάθειά μας να διακρίνουμε τη σκιά της Σελήνης πάνω στον ήλιο, κοιτάμε τον ήλιο, πιέζουμε τον εαυτό μας να δει τον ήλιο περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι τα ίδια τα μάτια μας λένε ότι είναι καλή ιδέα να το κάνουμε. Και γι' αυτό και δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή, υποσυνείδητα προσπαθούμε να παρατηρήσουμε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Γι' αυτό και συνιστούν. Με συγχωρείτε, σας διέκοψα, αλλά για να καταλάβω, παρόλο που καλύπτεται ουσιαστικά ο ήλιος, η ακτινοβολία περνάει και μπορεί να επηρεάσει την όρασή μας? Όχι. Για παράδειγμα, σήμερα το φεγγάρι κάλυπτε το 1 τέταρτο της επιφάνειας του ήλιου. Όταν ήταν το μεγαλύτερο, έτσι. Αρχικά καλύπτει 1%, 2%, φτάνει στο 25%.
Παρά το γεγονός ότι 25% του φωτός δεν θα φτάσει, γιατί τον μπλοκάρει το φεγγάρι, το υπόλοιπο 75% είναι αρκετά πολύ, έτσι ώστε να μας κάνει ζημιά. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δεν είναι δηλαδή ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται το φεγγάρι κάπως, το φως διαπερνά το φεγγάρι και φτάνει στα μάτια μας. Όχι. Και 10% και 20% από το φως του ήλιου να φτάσει στα μάτια μας, αν το κοιτάξουμε... θα έχουμε αρκετή, πρόβλημα. Δηλαδή, θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Απλώς στην καθημερινή μας ζωή δεν τον πολυκοιτάμε τον ήλιο, γιατί δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Κύριε Χαρμανδάρη, μία τελευταία γρήγορη ερώτηση. Αυτό συμβαίνει και στην ολική έκλειψη? Είναι επικίνδυνο δηλαδή να κοιτάξουμε κατάματα το φαινόμενο? Όταν η έκλειψη είναι ολική, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να δούμε τον ήλιο, γιατί ο ήλιος επί της ουσίας καλύπτεται πλήρως και βλέπουμε μόνο τα τελείως εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαιρας και του στέματος του ήλιου. Αυτό διαρκεί 2 με 5 λεπτά. Οπότε για εκείνο το δίλεπτο, το τρίλεπτο που πέφτει νύχτα, δεν ξέρω αν θυμάστε, εσείς μπορεί να είστε πολύ μικροί, το 2006 είχαμε ολική έκλειψη ηλίου, η οποία ήταν ορατή από την Ελλάδα, μάλιστα από το Καστελόριζο. Σωστά, σε άλλα βέβαια. Μέρη ήταν 98%, 95%. Και εγώ ήμουν σχετικά τυχερός, κατάφερα και πήγα στο... Μόλις είχα πρωτοέρθει στην Κρήτη τότε, οπότε πήγα στο Καστελόριζο και είδα την ολική έκλειψη από εκεί. Ήταν η μοναδική φορά που το έχω κάνει. Και το φαινόμενο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, γι' αυτό και ιστορικά είχε δώσει, ξέρετε, η πρόβλεψη της περίοδου των εκλείψεων, γιατί είναι περιοδικά τα φαινόμενα, συμβαίνουν κάθε 19 χρόνια περίπου, είχε δώσει έτσι πολύ αξία στους αστρονόμους της αρχαιότητας, διότι μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να είστε κάπου στην έρημο, το 2000 π.Χ., εκεί που ήταν η Αιγύπτη, το 3000 π.Χ., και ξαφνικά από εκεί που κάνει πάρα πολύ ζέστη και είναι φως, εξαφανίζεται ο ήλιος. Έτσι, αυτό σίγουρα θα τρομοκρατούσε τους ανθρώπους εκείνη την εποχή. Εντυπωσιακό και παράξενο. Δεν ξέρανε για ποιο λόγο γινόταν το φαινόμενο. Κύριε Χαρμανδάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Πολλές οι δράσεις, πολλές οι πρωτοβουλίες σας και σε προσωπικό επίπεδο. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλώς σας απολύτω. Σας ευχαριστούμε πολύ.